Bonsoir. Καλησπέρα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βρίσκομαι ανάμεσά σας για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ το Red Project που με προσκάλεσε, που διοργάνωσε αυτό το τριήμερο στοχασμού και συζητήσεων και που θα οδηγήσει στην επεξεργασία ενός προγράμματος και κάποιων σκέψεων και διατυπώσεων, ώστε όλοι μαζί να ενδυναμώσουμε την πάλη μας για μια εναλλακτική, στην διεθνιστική εναλλακτική, στην ευρωπαϊκή κρίση. Ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι είναι ο φόβος της αριστεράς να είναι ριζοσπαστική. Η ριζοσπαστική αριστερά φοβάται τους αριθμούς της, φοβάται να είναι ριζοσπαστική. Αυτό που ζητά και βλέπουμε από την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που καταδεικνύεται σε κάποιο βαθμό και από την ταχύτατη εξέλιξη των ποδέμων στην Ισπανία και της Γκέρας Ουνίδα, χωρίς να μιλήσουμε και για άλλες χώρες τις οποίες θα έπρεπε να αναφέρουμε. Ενώ λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού αναζητά λύσεις οι οποίες θα φτάσουν στη ρίζα του προβλήματος, αυτό που καταδεικνύει και η επιτυχία των προτάσεων όπως αυτές του Bernie Sanders, του Jeremy Corbyn στο Ηνωμένο Βασίλειο, του Sanders στη ΣΥΠΑ, του ΣΥΡΙΖΑ στην σωστή στιγμή του 2012 δηλαδή, των Ποδέμος στην αρχή της πορείας τους, του αριστερού συνασπισμού στην Πορτογαλία στα πρώτα τους χρόνια. Ενώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σαφές δείγμα μεγάλου κομματιού των πληθυσμών αυτών που θέλουν μια ριζοσπαστική λύση, εντούτοις η ριζοσπαστική αριστερά δεν έχει καταλήξει στα αποτελέσματα στα οποία θα έπρεπε να καταλήξει όσον αφορά την αναγκαιότητα να δεσμευτεί σαφέστατα προς την ρήξη. Και όχι απλώς προτείνοντας κάποιο πρόγραμμα αρκετά σαφές ή σαν έναν κατάλογο πάνω στον οποίο όλοι μπορούν να μιλήσουν περί εθνικοποίησης, περί μεταρρυθμίσεων, αντικαπιταλιστικών μεταρρυθμίσεων, αλλά χρειάζονται δεσμεύσεις πολύ πιο συγκεκριμένες, θα έλεγα. Γιατί κατόπιν της διομολόγησης, της παρέτησης, θα έλεγα, της διομολόγησης της κυβέρνησης Τσίπρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αριστερές δυνάμεις, είτε πολιτικά κόμματα, είτε πολιτικά κινήματα της αριστεράς, να πούν κατηγορηματικά ότι πρέπει πλέον στην Ευρώπη ολόκληρη κάθε δύναμη η οποία δεσμεύεται να υποστηρίξει ή να συμμετάσχει σε μια αριστερά κυβέρνηση, να δεσμεύεται να δείξει ανυπακοή. Ο όρος ανυπακοή πρέπει να γίνει ένας συγκεκριμένος όρος δέσμευσης. Μια αριστερά κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι να επιδείκνει ανυπακοή στους κανόνες της Ευρωζώνης. Πρέπει να δείχνει ανυπακοή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να δείχνει ανυπακοή προς τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Πρέπει να δείχνει ανυπακοή προς τους πιστωτές. Οφείλουμε να το πούμε κατηγορηματικά. Ήταν μία από τις θεμελιώδως λανθασμένους προσανατολισμούς του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων πολιτικών δυνάμεων, που είπαν θα πάμε να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσουμε να αποσπάσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Βρυξέλλες να σεβαστούν την λαϊκή ετιμιγορία και επομένως να αποκηρύξουν την λιτότητα. Ενώ ήταν καταφανές και προφανές ότι η ευρωπαϊκή λύση και οι πιστωτές θέλουν όχι μόνο τη συνέχιση της λιτότητας, αλλά και την ενίσχυση και εμβάθυνση αυτής της λιτότητας.
θέλουν να επιβάλλουν μια ολοκληρωτική, σαφή ήττα, πλήρη συντριβή σε οποιαδήποτε προσπάθεια ρήξης, ανυπακοής ή εφαρμογής κάποιας πολιτικής κατά της λιτότητας. Οφείλουμε λοιπόν να δεσμευτούμε στην ανυπακοή. Πρέπει επίσης να δεσμευτούμε στο να κάνουμε έκκληση και στο να κινητοποιήσουμε τους λαούς. Φανταστείτε μια στιγμή, μια κατάσταση όπου ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης, πηγαίνοντας στις Βρυξέλλες για να διαπραγματευτούν, όπως το έκαναν το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2015, φανταστείτε αν ταυτόχρονα είχαν κάνει έκκληση στον πληθυσμό των Βρυξελών, στους Βρυξελιώτες, να κάνουν συλλαλητήριο να τους υποστηρίξουν ή να συνδυάσουν μια συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις αυτές, βραχυπρόθεσμα, με ταυτόχρονη υποστήριξη συλλαλητηρίων στην Ελλάδα και ταυτόχρονα ζητώντας συλλαλητήρια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες προς τον ελληνικό λαό. Εάν γινόντουσαν αυθόρμητα και ταυτόχρονα αυτές οι κινήσεις και αν ήταν, μπορεί να ήταν ανεπαρκείς, αλλά θα είχαν πάρει τελείως διαφορετική έκταση και βαρύτητα εάν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε οργανώσει μια στρατηγική κινητοποίηση όλων των λαών και αν είχε συνδυάσει μια διαπραγμάτευση αφενός στα φόρα της Ευρώπης, όπου θα καταδείκνυε σαφέστατα την βούληση ανυπακοής της και ρήξης της, ταυτόχρονα μια έκκληση προς διεθνή αλληλεγγύη. Πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση λοιπόν σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Πρέπει να υπάρξει και κινητοποίηση σε εθνικό πλαίσιο. Να υπάρξει μια στρατηγική κινητοποίησης των λαϊκών δυνάμεων πάνω σε εναλλακτικά προγράμματα. Αυτό είναι θεμελιώδες στοιχείο επιτυχίας. Μια εκ των ουκ άνευ συνθήκη. Γιατί η επιτυχία εν ψυχρό δεν μπορεί να υπάρξει, ούτε και υπήρξε ποτέ. Ούτε και θα υπάρξει στα πλαίσια της Ευρώπης, όπου μόνο μια σχέση δυνάμεων, όπου ο λαός θα καταφέρει μέσω της κινητοποίησής του να ανεβάσει την πίεση από τη βάση, όπου μόνο ένας συσχετισμός δυνάμεων μπορεί να έχει κάποια αποτελέσματα σε κυβερνητικό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει δέσμευση σε ένα αναλλακτικό πρόγραμμα και προφανώς σε αυτή την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε να καταρρύψει όλους τους αντικοινωνικούς νόμους και είδαμε πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση απέφυγε να το κάνει παρά τις εξαγγελίες του και τελικά δεν το έκανε και αντίθετα υπέγραψε καταστρεπτική συμφωνία που διομολόγησε το Φεβρουάριο του 2015 που οδήγησε στην καταστροφή του τρίτου μνημονίου του Ιουλίου του 2015. Θα έπρεπε να έχει ληχθεί ευθύς εξ αρχής ότι μια αριστερή δύναμη η οποία δεσμεύεται να γίνει και να ζητήσει τη λαϊκή υποστήριξη προκειμένου να δημιουργήσει κυβέρνηση, μια αριστερή δύναμη που θα έπρεπε να δεσμευθεί να ελέγξει τις κινήσεις κεφαλαίων, όχι να περιμένει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επιβάλλουν αυτόν τον έλεγχο των κεφαλαίων, φέρνοντας σε ασφυξία το ελληνικό τραπεζικό σύστημα όπως συνέβη. Θα έπρεπε η κυβέρνηση αυτής εξ αρχής να έχει φέρει και να έχει έλεγχο κινήσεων των κεφαλαίων, που είναι θεμελιώδες στοιχείο στρατηγικής και πολιτικής μιας αριστικής κυβέρνησης. Έλεγχος λοιπόν των κινήσεων των κεφαλαίων δεν σημαίνει εξάλληψη και ασφυξία της μικρής οικονομίας, της οικονομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οικογενειακών επιχειρήσεων, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να βοηθήσουν. Μιλάμε για πραγματικό έλεγχο των μεγάλων κινήσεων κεφαλαίων, δηλαδή πάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος κεφαλαίου. Το ζήτημα του χρέους είναι θεμελιώδες και κεντρικό. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αριστερή κυβέρνηση που να μπορεί να διατείνεται ότι μπορεί να επιβιώσει με λιτότητα χωρίς εκ των προτέρων να μην κάνει άρση πληρωμών.
πάυση, συγγνώμη, πληρωμής, από πληρωμής του χρέους. Ήταν και αυτό θεμελιώδες λάθος, όπου ήδη με μια διομολόγηση που είχε γίνει και μια παρέτηση σε σχέση με το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ του 2012, ταυτόχρονα να εγκαταληφθεί αυτό το οποίο είχε μπει στην προμετωπίδα του προγράμματος από το Μάιο του 2012 από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η αναγγελία ότι στην περίπτωση δημιουργίας αριστερής κυβέρνησης στην Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η κυβέρνηση επρόκειτο να παγώσει την αποπληρωμή του χρέους κατά την περίοδο εκείνη που θα ήταν απαραίτητη να γίνει ένας διεθνής οικονομικός έλεγχος της χώρας, των οικονομικών της και των χρεών της, και μέχρι ότου υπάρχει επαναπρόθεση της εθνικής οικονομίας. Αντίθετα, αντί να γίνει μια διεθνής διάσκεψη για το χρέος, τελικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο 2015 ουσιαστικά ανήγγειλε την παρέτηση, την υποχώρηση, την διαμολόγηση. Διότι η κυβέρνηση Τσίπρα και τα άτομα που την περιέβαλαν, όπως ο Δραγασάκης, ο Σταθάκης και οι λοιποί, απεφάσισαν να υποσχεθούν στους πιστωτές ότι δεν επρόκειτο να τους αντιπαραβληθούν και ότι δεν θα τους ζητούσαν μόνο και θα τους παρακαλούσαν μια σχετική μείωση του χρέους σε σχέση ή μάλλον μέσω μιας διάσκεψης, ευρωπαϊκής διάσκεψης μείωσης του χρέους, που θα ήταν απλώς ένας αντικατοπτρισμός. Γιατί πώς μπορούμε να φανταστούμε, πώς μπορεί κανείς να φανταστεί, ότι αυτό το οποίο είχε γίνει για τη Δυτική Γερμανία στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι δυτικοί σύμμαχοι θέλησαν να μειώσουν το χρέος της Δυτικής Γερμανίας έναντι του σοβιετικού συνασπισμού. Πώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε λοιπόν το 2012-2013 και πώς περισσότερο μπορούμε να το φανταστούμε για το μέλλον, ότι οι Ευρωπαίοι και διεθνείς πιστωτές θα ήταν διατεθειμένοι να κάνουν απέναντι σε μια χώρα της περιφέρειας το ίδιο που είχαν κάνει για τη Δυτική Γερμανία στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου, την επαύριο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Είναι πραγματικά παράλογο. Μόνο μονομερής κατάλυση και άρνηση αποπληρωμής του χρέους μπορεί να γίνει, και αυτό θα έφερε αλλαγή στη σχέση δυνάμεως. Όταν έχετε χρέος 1.000 ευρώ απέναντι στην τράπεζα και δεν μπορείτε να το πληρώσετε, εσείς έχετε το πρόβλημα, όχι η τράπεζα. Εάν έχετε ένα χρέος όμως 10 εκατομμύρια ευρώ απέναντι στην τράπεζά σας και λέτε στο τραπεζίτη σας, λυπάμαι, δεν μπορώ να σε πληρώσω, πλέον έχει ο τραπεζίτης το πρόβλημα κι εσείς. Ακριβώς έτσι αλλάζει ο σχετισμός δυνάμεων. Η Ελλάδα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2015 κατέβαλε 7 δισεκατομμύρια ευρώ στους πιστωτές της, άδειασε τα τραπεζικά ταμεία, ζήτησε από όλες τις διοικήσεις, τις υπηρεσίες, τα υπουργεία να κατευθύνουν τα αποθεματικά τους προς την Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσουν να αποπληρώσουν χρέος. Αυτό εμπόδισε την αντιστροφή της σχέσης δυνάμεων απέναντι στους πιστωτές. Εάν η Ελλάδα αντίθετα το Φεβρουάριο του 2015 είχε κάνει πάγωμα πληρωμής χρέους, θα εμπόδιζε τους πιστωτές να έρθουν στο τραπέζι και να ζητήσουν. Πράγμα το οποίο δεν έκαναν ποτέ. Οι πιστωτές δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ μέχρι την πλήρη υποταγή του Ιουλίου του 2015. Δεν εκταμείευσαν ούτε ένα ευρώ προς την Ελλάδα παρά μέχρι τον Ιούλιο του 2015, όταν πλέον έγινε η πλήρη παρέτηση. Και τα χρήματα τα οποία εκταμιεύθηκαν, 100% έφυγαν αυτόματα για την αποπληρωμή χρέους απέναντι στο ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα χρέη τα οποία έχουμε και τα οποία επαληθεύσαμε εμείς ως Επιτροπή, τα είδαμε ως απόλυτα παράνομα επαχθή, παράνομα και επαχθή. Μια κυβέρνηση αριστεράς πρέπει επίσης να δεσμευθεί για να φέρει μια λύση απέναντι στο κρατικό χρέος, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δεσμευθεί, να αναλάβει δέσμευση και απέναντι στις οικογένειες, οι οποίες είναι θύματα
και που διακυβεύεται πραγματικά η καθημερινότητά τους και η επιβίασή τους εξαιτίας των τραπεζικών καταχρήσεων, αυτών των οικογενειών που είναι θύματα των ενυπόθηκων δανείων τους, των οικογενειών που σήμερα στην Ελλάδα εξαιτίας της αλλαγής της νομοθεσίας κινδυνεύουν να υποστούν έξωση από τις κατοικίες τους, γιατί πλέον δεν μπορούν να αποπληρώσουν το ιδιωτικό τους χρέος. Στην Ισπανία, 350.000 οικογένειες έχουν εκδιωχθεί από τις κατοικίες τους το 2010. Στις ΗΠΑ, 12 εκατομμύρια οικογένειες έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους, από τις τράπεζες, από το 2008, με την πρώτη κρίση. Για την αριστερά, το ζήτημα του χρέους, του ιδιωτικού αθέμητου χρέους, πρέπει να γίνει μια θεματική γενικής κινητοποίησης. Και ξέρω ότι στην Ελλάδα σήμερα, ευτυχώς, ένα από τα κινήματα που αναπτύσσεται είναι το κίνημα αλληλεγγύης με τις οικογένειες, απέναντι στις οικογένειες οι οποίες απειλούνται με έξωση από την κατοικία τους. Και οι διάφορες συγκεντρώσεις που έγιναν, που γίνονται κάθε Τετάρτη για την καταγγελία και την παρεμπόδιση των πληστηριασμών κατοικιών, εκεί αυτές οι κινητοποίησεις που αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα για να παρεμποδίσουν τις εξώσεις. Είναι πολύ σημαντικό το κίνημα αυτό. Είναι ένα κίνημα το οποίο έχει πολύ μεγάλη έκταση στην Ισπανία και που οδήγησε ακριβώς στις εκλογές, στο Δημαρχείο και στην ανάρρηση στον Δήμο της Βαρκελόνης, του Αν Κολά, που πριν από λίγα χρόνια συμμετείχε σε καταλήψεις τραπεζικών υποκαταστημάτων προκειμένου να διαμαρτυρηθούν σε κινήσεις εξώσεις χρεωστών. Πρέπει λοιπόν να γίνουν γενικές κινητοποίησεις εναντίον του επονίδιστου και παράνομου χρέους, τόσο δημοσίου όσο και ιδιωτικού, και προκειμένου να μπορέσουν να δείξουν αλληλεγγύη στις οικογένειες που υποφέρουν και που κινδυνεύουν με έξωση. Θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση απαλλατρίωσης των ιδιωτικών τραπεζιτών. Θα πρέπει οι αριστικές κυβερνήσεις να αναλάβουν δέσμευση να εκδιώξουν τους καπιταλιστές από τον τραπεζικό τομέα. Οι τράπεζες πρέπει να γίνουν μια δημόσια υπηρεσία. Στην Ελλάδα ήταν η ιδιωτική τραπεζική κρίση του 2008-2009 που έφερε το μνημόνιο του 2010. Το πρόβλημα της Ελλάδας του 2009-2010 δεν ήταν το δημόσιο χρέος πρωτίστως. Ήταν το χρέος των τραπεζών. Οι τράπεζες ήταν ιονοί σε πτώχευση. Αλλά ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μπορούσε να πει στους Έλληνες και τους Εβραίους ότι χρειαζόταν χρήματα για τους Έλληνες, και Γάλλους και Γερμανούς τραπεζίτες. Έτσι λοιπόν επινόησαν το μη εξυπηρετούμενο του ελληνικού δημόσιου χρέους, παραποίησαν τα στοιχεία του ελληνικού δημόσιου χρέους, αύξησαν, ο Παπανδρέου αύξησε το δημόσιο έλλειμμα, το ελληνικό δημόσιο έλλειμμα, ακριβώς για να δικαιολογήσει την αναγκαιότητα παρέμβαση της Τρόικα, με την συνενοχή του Τρισέ, του τότε Προέδρου του Γενικού Διευθυντήρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ντομινίκ Στροσκάν και βέβαια του Ντομινίκ Στροσκάν, που ήθελαν οπωσδήποτε να επιτύχουν αποπληρωμή των γαλλικών πιστωτριών τραπεζών. Προφανώς χρειαζόταν εξάλληψη διαγραφή του ελληνικού δημόσιου χρέους, αλλά το κεντρικό πρόβλημα του 2009-2010 της Ελλάδος παραμένει και σήμερα. Είναι το πρόβλημα ιδιωτικού χρέους των ελληνικών τραπεζών. Έχετε πλέον 4 συστημικές τράπεζες που ελέγχουν το 95% της τραπεζικής αγοράς στην Ελλάδα. Το 2008-2009 ήταν 12 οι τράπεζες. Το 1997, μόλις πριν από 20 χρόνια,
η πλειοψηφία των ελληνικών τραπεζών ήταν δημόσιες, ιδιωτικοποιήθηκαν επισημήτη. Και μετά έκαναν ό,τι τους περνούσε από το κεφάλι. Και αυτό οδήγησε στην τραπεζική κρίση. Και για να σωθούν οι ιδιωτικές ελληνικές τράπεζες και να σωθούν και οι γαλλικές και οι γερμανικές ιδιωτικές τράπεζες, επινοήθηκε το μνημόνιο. Μία λύση, λοιπόν, στην τραπεζική κρίση είναι η κοινωνικοποίηση, η εθνικοποίηση των τραπεζών χωρίς καμία αποζημίωση προς τους ιδιώτες τραπεζίτες και ο μετασχηματισμός των τραπεζών σε η δημόσια υπηρεσία. Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει στο και τώρα. Πρέπει να γίνει στο μέλλον. Και πρέπει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν τραπεζική κρίση να πούμε σαφέστατα ότι πρέπει να υπάρξει κοινωνικοποίηση των τραπεζών. Προφανώς πρέπει να ασχοληθούμε και με το νόμισμα. Μια αριστερή κυβέρνηση όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να δημιουργήσει ένα συμπληρωματικό νόμισμα, μη μετατρέψιμο. Αλλά χρειάζεται επίσης για χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κύπρος, η Ιρλανδία, χρειάζεται κατ' εμέ να βγουν από την πτήση του ευρώ. Δεν υπάρχει χώρος για μια εναλλακτική πολιτική υπέρ του λαού στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Οι περιορισμοί που θέτει η Ευρωζώνη εμποδίζουν την απαραίτητη αυτονομία προκειμένου να εφαρμοστεί μια πολιτική φιλολαϊκή, έτσι όπως την περιέγραψα. Μια ρήξη, λοιπόν, με την Ευρωζώνη είναι απαραίτητη. Πρέπει όμως να είμαστε σαφείς. Και γι' αυτό ακριβώς αναφέρω τώρα την ανάγκη εξόδου από το ευρώ, ότι πρέπει αυτό να ενταχθεί σε ένα συνολικό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα. Η αυταπάτη ότι μία έξοδος από τον ευρώ από μόνη της, μία έξοδος αυτή καθ' αυτή, μπορεί να επιτρέψει σε μία χώρα να ξαναβρει ανάπτυξη και να σταματήσει τα προγράμματα λιτότητας, είναι μία θανάσιμη αυταπάτη. Πρέπει ανυπερθέτως να ενσωματωθεί και να συνδυαστεί η έξοδος από το ευρώ στα πλαίσια ενός αντικαπιταλιστικού προγράμματος μετάβασης. Τα άλλα μέτρα πρέπει να έρθουν και να εφαρμοστούν ταυτοχρόνως με την έξοδο από το ευρώ. Διαφορετικά στερούνται νοήματος. Πρέπει φυσικά να υπάρξει και μια σειρά δεσμεύσεων άμεσης εφαρμογής που θα πρέπει οι αριστερές δυνάμεις να εφαρμόσουν για την αλλαγή της πολιτικής φορολόγησης. Θα πρέπει να υπάρξει μια επαναπροώθηση, μείωση του χρόνου εργασίας, η εθνικοποίηση και οι ιδιωτικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη των δημοσίων υπηρεσιών. Και ολοκληρώνω με κάτι που μου φαίνεται θεμελιώδες για μια τέτοια εναλλακτική. Πρέπει να προτείνουμε και να δεσμευτούμε στο να εισάγουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα δίνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα δίνει υπόσταση, ένα πρόγραμμα το οποίο θα δίνει μια συνιστόσα διαδικασία. Συνιστόσα διαδικασία σημαίνει να δημιουργηθεί μια συντακτική συνέλευση που θα είναι επιφορτισμένη να αλλάξει άρδιν το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, καθώς και μια σειρά στοιχείων, θεμελιωδών στοιχείων στο νομικό πλαίσιο του συστήματος. Κάποιες χώρες όπως η Βενιζουέλα, το Εκουατόρ και η Βολιβία απέδειξαν πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια το θεμελιώδες συμφέρον που υπάρχει να επισέλθουν σε μια διαδικασία συνταγματική, θα λέγαμε, που επιτρέπει στον πληθυσμό να κινητοποιηθεί και να καθορίσει μια σειρά διεκδικήσεων προκειμένου να επαναλάβει την σκυτάλη των επαναστατικών κινημάτων του τέλους του 19ου αιώνα. Δηλαδή να υπάρχουν συνελεύσεις των κοινωνικών δυνάμεων,
τα Σοβιέτ, αν θέλετε, σε αντικατοπτρισμό της αντίστοιχης ρωσικής ιστορίας, για να διατρανώσουν πιο συγκεκριμένα μια σειρά μέτρων και διεκδικήσεων, με προτάσεις που θα έρχονται από τη βάση, από το λαό, για να αλλάξει η λειτουργία της κοινωνίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνιστόσα συντακτική συνέλευση, η οποία θα συνέρχεται για να αμφισβητήσει σαφέστατα και κατηγορηματικά το υφιστάμενο σύστημα. Προφανώς, αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται και με ριζοσπαστικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Δεν μιλάμε απλώς για τον καθορισμό ενός συντάγματος που θα είναι απλώς ένα νομοθετικό σχέδιο. Θα πρέπει να συνδυάζεται και με μια σειρά μέτρων όπως τα περιέγραψα. Επανέρχομαι στο εφαλτήριο της εισήγησής μου. Το μάθημα που μπορούμε να πάρουμε από όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμή στην Ευρώπη είναι ότι η αριστερά πρέπει να εγκαταλείψει τους φόβους της. Θα πρέπει να εγκαταλείψει το φόβο να πει με σαφήνεια και κοινωνικά ότι πρέπει να σπάσουμε με τον καπιταλισμό. Τα κοινωνικά κινήματα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα πολιτικά κόμματα πρέπει να το πούν με σαφήνεια. Και πρέπει σε μια διαδικασία συζήτησης και διαλόγου, μεγιστοποιώντας τις προτάσεις από τον πληθυσμό, να δημιουργήσουν μια δυναμική καθορισμού των προγραμμάτων αυτών, ρήξης και κινητοποίησης αντικαπιταλιστικών, διεθνιστικών, αντιρατσιστικών, οικολογικών και φεμινιστικών. Σας ευχαριστώ πολύ.